Σε αυτό το επικοινωνιακό αλαλούμ για μια καθαρή απάντηση που τελικά ανέλαβε να τη δώσει ο κύριος Δένδιας, αλλά δεν ήταν ο φερόμενος πρωταγωνιστής των όποιων συνεννοήσεων κατά την τουρκική προπαγάνδα. Εγώ θα πω καλόπιστα ότι ήταν τουρκική προπαγάνδα. Σας έχει πείσει? Κοιτάξτε, αυτό που με έχει πείσει, κύριε Σαχίνη, είναι η απάντηση που δώσατε μόνος σας προηγουμένως στα ρητορικά ερωτήματα που θέσατε. Δηλαδή, η ελληνική επικράτεια πάσχει στο ζήτημα της τουρκικής προπαγάνδας πραγματικά. Που αυτό σημαίνει ότι θα καταφύγουμε στο να χρησιμοποιήσουμε το παράδειγμα του γνωστού παραμυθιού με το λύκο και τα πρόβατα, έτσι. Δηλαδή, με τον Βοσκό, όπου κάποια στιγμή θα γίνει κάτι σημαντικό και δεν θα ξέρουμε πώς θα αντιδράσουμε την Τουρκία. Η Τουρκία κάνει παιχνίδι στην Ελλάδα με την προπαγάνδα. Κάποια μέσα δεν είναι εκπαιδευμένα για να αναλύουν και να δημοσιεύουν ειδήσεις. Δεν έχουμε μάθει πράγματα από τα παθήματά μας το 1996 με τα ίμια, όπου θυμάστε ότι κανάλια ασκούσανε κανονικότατα διπλωματία, χαράσαν στρατηγική. Επομένως πρέπει σε αυτή τη χώρα, για να μην σας κουράζω άλλο, να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό. Μπορεί να ακούγεται λίγο τρελό, αλλά έτσι συμβαίνει σε κάθε χώρα, σωστή και σοβαρή. Πρέπει να δημιουργηθεί ένας οργανισμός ο οποίος θα φιλτράρει τα τουρκικά fake news. Γιατί η Τουρκία κάνει bullying, κάνει trolling, κάνει ψυχολογικές επιχειρήσεις. Αυτά τα πράγματα είναι μορφές σύγχρονου υβριδικού πολέμου και η Ελλάδα δεν έχει έναν τρόπο οργανωμένο να αντιμετωπίζει τις τουρκικές επιθέσεις. Άρα λέτε ότι θέλει εξαιρετικό φίλτρο. Απ' την άλλη θέλω να σας ρωτήσω, αυτό το κυβερνητικό επιτελείο, η επιτελική διακυβέρνηση των αρίστων και τα λοιπά, κάπου ρετάρει, παραρετάρει, θέλω να πω. Τώρα είναι δυνατόν να περνάνε 24 ώρες και τελικά να απαντάει άλλος υπουργός, ενώ θα έπρεπε να απαντάει ο καθήλυν αρμόδιος υπουργός που εγκαλείται, εν πάση περιπτώσει, έστω και από προπαγάνδα, ο οποίος απλά διαψεύδει και αυτοδιαψεύδει? Γίνονται αυτά σε άλλες χώρες? Πάλι θα επικαλεστώ, έχετε δίκιο, πάλι θα επικαλεστώ το πάθημα των ημείων για να σας πω ότι το γραφειοκρατικό μοντέλο ήταν αυτό που μας εξώθησε μια ώρα αρχίτερα στην διπλωματική, στην περίοδο των ημείων. Μισό λεπτό κύριε Δρυβά, με συγχωρείτε, να είστε δίκαιος. Ναι, τώρα όμως δεν έχουμε γραφείο, έχουμε επιτελικό κράτος τώρα. Κοιτάξτε, τώρα δεν ξέρω πώς το ονομάζουμε κάθε φορά. Το μόνο σίγουρο είναι, κύριε Σαχίνη, ότι τα θέματα αυτά πρέπει από την αρχή να τα αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οπότε το πρώτο λάθος που θα έβρισκα εγώ είναι αυτό. Τώρα, το τι έχει υποθεί, το ποιος πήρε ποιον τηλέφωνο, το αν τον πήρε, δυστυχώς δεν ελέγχω την πρωτογενή πληροφορία, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι τέτοιου είδους ανακοινώσεις, επειδή η Τουρκία έχει με τον κύριο Ερντογάν έχει μια αυλή μπροστά, επιλέγει μία τον Ιμπραήμ Καλίν, μία τον κύριο Ακάρ, μία τον κύριο Τσαβούσογλου, όποτε εκείνος θέλει να λέει να εξτομίζει μία απειλή η Ελλάδα, πρέπει συμμετρικά, και αυτός είναι και ένας τρόπος, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε πρωτογενώς την τουρκική προπαγάνδα. Εμείς να έχουμε μία ενιαία φωνή μόνιμη από το Υπουργείο Εξωτερικών, η οποία βέβαια πρέπει να είναι άμεση, για να μην λαμβάνει διαστάσεις ένα ζήτημα τουρκικής προπαγάνδας. Κοιτάξτε τώρα, ένας νέος παιδιά διεθνολόγος, το λέω στους ακροατές, με απλό τρόπο εξηγεί πως τα κράτη στοιχειωδώς πρέπει να λειτουργούν. Δυστυχώς στην Ελλάδα αυτό δεν είναι τώρα, είναι διαχρονικό, δεν λειτουργεί. Πάω τώρα, μιας και το είπατε. Είπατε για τον κύριο Καλίν. Λοιπόν, κοιτάξτε. Είπατε για τον κύριο Καλίν, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Κοιτάξτε, στο Ιντλίμπ, στη Συρία δηλαδή, στο βόρειο τμήμα που έχει εισβάλει η Τουρκία, οι Αμερικανοί το έχουν ξεχάσει και τις απονείμαν και τα εύσημα στο δικαίωμα της αυτοάμυνας, γίνεται το έλα να δεις και πέφτει το ένα χωριό μετά το άλλο στον Άσαντ. Προφανώς με τη βοήθεια του Πούτιν, να μην κρυβόμαστε τώρα. Λοιπόν, την ώρα που ξεπαγώνει ένα μέτωπο που η Τουρκία θεωρούσε ότι το έχει παγώσει, βγαίνει ο κύριος Καλίν και λέει ότι λέει, ενεργοποιούμε τη συμφωνία Τουρκίας-Λιβύης και ξεκινάμε έρευνες σε όλο τον άξονα, από σύμπλεγμα Καστελόριζο, Κάρπαθο, Κάσο, Κρήτη μέχρι Λιβύη κάτω. Λοιπόν, ούτε πώς, ούτε πότε, το πέταξε όμως. Και να η αναπαραγωγή, βόμβα Καλίν, ξεκινάει την ενεργοποίηση του μνημονίου. Θέλω να μου πείτε καταρχήν πώς το αποκωδικοποιείτε. Κοιτάξτε, γενικά είναι καλή εξέλιξη για την Ελλάδα το ότι η Τουρκία υποφέρει ξανά στο μαλακό της υπογάστριο. Αυτό είναι μια καλή εξέλιξη, το λέω σαν μεγάλη εικόνα. Δευτερευόντως τώρα,
η Τουρκία έχει αποφασίσει, κύριε Σαχίνη, να κάνει τα λεγόμενα τεστ, τα οποία τα βλέπουμε όλοι. Δεν χρειάζεται πλέον να έχουμε αυτό το μύθο της απρόβλεπης Τουρκίας. Η Τουρκία λίγες μέρες πριν έκανε ένα τεστ με το πλοίο, με το Oruç Reis, έτσι. Λοιπόν, δεν απαντήσαμε όπως θα έπρεπε. Η Τουρκία αυτό ήθελε να δει. Έκανε μια βόλτα το σκάφος, μετά είπαμε εμείς ότι φταίει ο καιρός, ότι κάτι έγινε. Οπότε η Τουρκία αυτή τη στιγμή θέλει να δει δύο πράγματα. Κατά πόσον το Charles de Gaulle, το γαλλικό σκάφος, θα στηρίξει την Ελλάδα σε περίπτωση κάποιας μονομερούς τουρκικής ενέργειας, και από την άλλη βέβαια τεστάρει μονίμως την Αθήνα. Αυτό γίνεται. Τώρα, το αν θα το κάνει η Τουρκία το κακό, είναι θέμα χρόνου για μένα, ναι. Είναι θέμα χρόνου, καθώς... Άλλο δηλαδή λέτε από η προπαγάνδα που μπορεί τώρα να το χρησιμοποιήσει χθες, ναι, αλλά είναι δεδομένο πια ότι έχει φοκάρει ότι θέλει να κάνει έρευνες. 100%. Όχι για να κάνει τις έρευνες και τις γεωτρήσεις, όσο για να δείξει σημαία μεταξύ Καστελορίζου και Λιβύης δηλαδή. Κύριε Σαχίνη, πρέπει να έχετε μεγάλο δίκιο, και εδώ να κάνουμε και την απαραίτητη διευκρίνηση. Η Turkish Petroleum σπρώχνει τον κύριο Ερντογάν να βρει φυσικούς πόρους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η Τουρκία έχει βγει, επιτρέψτε μου, παγανιά στην περιοχή. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Δεν είναι λίγο πράγμα, και δεν πρόκειται η Τουρκία να τα παρατήσει. Ο ενεργειακός αποκλεισμός της Τουρκίας για τον κύριο Ερντογάν είναι ο εφιάλτης του. Εάν η Τουρκία δεν καταφέρει να αποκτήσει με κάποιον τρόπο δικαιώματα στην περιοχή όπου υπάρχουν, όπως έχουμε δει, απίστευτες ποσότητες φυσικών πόρων, εάν η Τουρκία δεν το καταφέρει αυτό, η ζημιά της οικονομίας της θα είναι πάρα πολύ μεγάλη τα επόμενα χρόνια. Επομένως, είναι μια πραγματική απειλή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το πρόβλημα του Καστελόριζου εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι ένα, θα λέγαμε, ξεχωριστό κομμάτι των ελληνοτουρκικών σχέσεων, όπως είναι και η Κύπρος, όπως είναι και η Θράκη. Το σύμπλεγμα του Καστελόριζου είναι μια πολύ περίεργη υπόθεση για την Ελλάδα. Επομένως, να είσαστε σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θέλει μια ισοδύναμη απάντηση. Τι θέλω να πω. Να πάμε στο διατάφτα λοιπόν, διότι δεν μπορεί να εξηγούμε διαρκώς ότι το έφερε ο καιρός μέσα το Oruç Reis τώρα, εντάξει. Πολλές φορές τη γλώσσα τη δική μας, και εδώ θα μου επιτρέψετε να βάλω ένα κρατούμενο που λέμε στα μαθηματικά, πιο πολύ με ανησυχεί ότι το περιβάλλον του Έλληνα Πρωθυπουργού έχει ανθρώπους που μιλάνε εύκολα για τη συνεκμετάλλευση και αβίαστα, και την παρουσιάζουν σαν πολιτική ή προσωπική θέση, παρά αυτό που είπαμε προηγουμένως για το Υπουργείο Άμυνας. Θέλω να πω το εξής απλό. Όταν μια χώρα σαν την Τουρκία σου θέτει ένα πρόβλημα, μια απειλή δηλαδή, η άλλη χώρα που τη δέχεται αυτή η απειλή, στην κατάσταση που είμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε εμείς αυτή η χώρα, πρέπει να δώσουμε μια ισοδύναμη απειλή, να εκπέμψουμε ένα ισοδύναμο σήμα, ώστε να έρθει η ισορροπία. Στην Ελλάδα κάποιες έννοιες που υπάρχουν σε όλα τα διεθνή έγγραφα και κείμενα, σε όλες τις λευκές βίβλους που υπάρχουν στα σοβαρά κράτη, όπως προληπτικό χτύπημα, ισορροπία δυνάμεων, εκπομπή απειλής, συνετή χρήση της απειλής. Όλα αυτά τα πράγματα στην Ελλάδα, εάν τα πούμε, κατευθείαν θα μας πούν πόλεμο χαρίς, θα μας πούν συναισθηματικούς, όπως κάποτε ένας πρωθυπουργός είχε πει έναν αρχηγό όπλων. Επομένως, πρέπει να ξέρουμε ότι την Τουρκία δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε διαφορετικά παρά μόνο με τέτοιες ενέργειες. Μια καλή κίνηση ήταν ότι είχαμε φέρει τον Χάφταρ εδώ. Αυτό ήταν ένα σήμα το οποίο μπορεί να κάνει την Τουρκία να σκεφτεί, να κάνει δεύτερες και τρίτες σκέψεις. Και μόλις κάναμε αυτό το καλό το σήμα, δεν χτίσαμε πάνω σε αυτό. Αυτό που έγινε με το Oruç Reis άνοιξε την όρεξη των Τούρκων. Τώρα, το κατά πόσο θα προχωρήσουν όταν η Ιντλίμπ ξαναγίνεται μια μικρή μόσχα, αυτό το πράγμα είναι ένα άλλο θέμα. Όμως, συγχωρέστε με για να μην σας ταλαιπωρώ, η τέχνη της στρατηγικής είναι για να προετοιμαζόμαστε για το χειρότερο και για να ελπίζουμε για το καλύτερο. Εμείς πρέπει μονίμως να είμαστε προετοιμασμένοι με την Τουρκία για κάτι, γιατί όπως το έχετε δει, έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
Λέει εδώ ένας ακροατής: καλημέρα στον κύριο Δρύβα. Χαίρομαι που ένας νέος άνθρωπος προσπαθεί με τη φωνή της λογικής να μας πει μερικά πράγματα. Θέλω να το ρωτήσω ευθέως. Άρα ούτε να εγκαταλείψουμε, λέει, τη συζήτηση, λέει εδώ ο ακροατής, περί άμεσης οριοθέτησης φαλοκρηπίδας ΑΟΣ, επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Ε? Ουδέποτε. Κύριε Σαχίνη, οποιοδήποτε όπλο έχει στη φαρέτρα του κάποιος σε μία ακροσφαλή περίοδο που όλα τα πράγματα είναι ρευστά, όταν έχεις έναν αντίπαλο ο οποίος έχει αποδείξει ότι είναι εισβολέας, ότι είναι διεθνής ταραξίας, ότι απεργάζεται σχέδια τα οποία δεν στηρίζονται σε καμία διάταξη του διεθνούς δικαίου και εμείς πηγαίνουμε με το διεθνές δίκαιο παντού, λες και είναι η βίβλος ιερή. Λυπάμαι, αλλά ο κύριος Ερντογάν δεν καταλαβαίνει από βίβλο ιερή. Το ζήτημα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να επαναφέρει μία κατάσταση, μπορεί να ακουστώ ενοχλητικό σε αρκετούς συναδέλφους, πρέπει να επαναφέρει μία κατάσταση η οποία βόλεψε για κάποιες δεκαετίες και είναι η στρατηγική του μη διαλόγου. Πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα. Έχουμε μία νομική διαφορά, αυτή είναι η φαλοκρηπίδα, και δεν γίνεται οποιαδήποτε αυλή, είτε υπουργού είτε πρωθυπουργού, να βγαίνει και να ανοίγει μια βεντάλια ζητημάτων, τα οποία, εάν η Ελλάδα τα θέσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, εξ αρχής έχει αποδεχθεί ότι είναι προς συζήτηση και, όπως ξέρετε, τα στάδια των διαπραγματεύσεων είναι 4. Κάπου ανάμεσα από το δεύτερο και το τρίτο στάδιο διαπραγμάτευσης, η Ελλάδα πρέπει κάποια από αυτά να τα δώσει για ανταλλάγματα, προκειμένου να κρατήσει όσα θεωρεί ζωτικά τη συμφέροντα. Επομένως, είναι παράλογη όλη αυτή η συζήτηση περί Χάγης, περί μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα οδηγήσουν σε μια διμερή διαπραγμάτευση εφόλησης ύλης. Ποια είναι όλη η ύλη, κύριε Σαχίνη? Ποια είναι όλη η ύλη? Αυτό είναι βέβαια άστοχο ερώτημα ρητορικό, αλλά ποια είναι όλη η ύλη πέρα της υφαλοκρηπίδας? Δεν ξέρω. Να μας τα πει, για παράδειγμα, να πληρωθεί σύμβουλος επιθεμάτων εθνικής ασφαλείας, ο οποίος εκφράζει δημόσια προσωπικές απόψεις. Λέει. Αυτό δεν γίνεται σοβαρά κράτη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Διεθνής Βιβλιογραφία. Σοβαρά κράτη, όταν έχεις, να το πούμε λαϊκά για να το καταλάβουμε όλοι, όταν έχεις καπέλο τέτοιο, δεν μπορείς να μιλάς προσωπικά. Δεν γίνεται αυτό. Θέλω να κλείσουμε σήμερα, κύριε Δρύβα, ρωτώντας σας το εξής. Άρα για σας το ερώτημα δεν είναι αν, αλλά το πότε θα εξελιχθεί η νέα, να το πω έτσι, κίνηση της Τουρκίας σε αυτό τον άξονα που μας έχει περιγράψει Πολάκης, από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι τη Λιβύη. Ε? Ακριβώς. Ακριβώς. Ο κύριος Ερντογάν, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου γνώμη, οδηγείται από την Turkish Petroleum. Ξέρουμε καλά ότι το τουρκικό κράτος είναι σφιχτό σαν μια γροθιά. Τα συμφέροντα τα οποία έχει μοιράσει στο εσωτερικό ο κύριος Ερντογάν είναι μετρημένα κουκιά. Εάν η Τουρκία δεν βρει διέξοδο σε ενεργειακούς πόρους, θα έχει τεράστια οικονομικά θέματα τα επόμενα χρόνια, καθώς, όπως γνωρίζετε, έχει κάνει τεράστια ανοίγματα. Η αγορά της Τουρκίας χρειάζεται φυσικούς πόρους. Χρειάζεται επίσης φυσικούς πόρους για να ελέγχει άλλες περιοχές, να απειλεί, για παράδειγμα, την Κύπρο, για παράδειγμα, τη Συρία. Η Τουρκία χρειάζεται οπωσδήποτε να προβεί σε τέτοιες ενέργειες και γι' αυτό ρισκάρει, φτιάχνοντας ένα εξόχως, υπογράφοντας ένα εξόχως παράνομο ψευδομνημόνιο, έτσι, με τη Λιβύη. Επομένως, προωθεί ένα πολιτικό καθεστώς στη Λιβύη, προκειμένου να μπορεί να υποστηρίζει τις τουρκικές κινήσεις. Θέλει να φέρει τους αδελφούς μουσουλμάνους στη Λιβύη. Γι' αυτό και η Αίγυπτος, η φίλη χώρα Αίγυπτος, ανησυχεί, γιατί φοβάται ότι θα γίνει ένα ντόμινο εφέκτ μετά με τους αδελφούς μουσουλμάνους, όπου και θα καταρρεύσει η Ανατολική Μεσόγειο αν γίνει κάτι κακό στην Αίγυπτο. Επομένως, πρέπει κάπως έτσι πρέπει την τουρκική προπαγάνδα, επιτρέψτε μου, να την αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή να κάνουμε δεύτερες, τρίτες αναλυτικές σκέψεις για το σχέδιο κάθε φορά της Τουρκίας. Εδώ υπάρχουν πραγματικές επιδιώξεις Τουρκίας, δεν είναι ψευτοαπειλές. Γι' αυτό χτίζει και μια πολιτική ομάδα στην Λιβύη η Τουρκία.